Νομίζω ότι σήμερα αυτό το οποίο θα επικεντρωθούμε είναι να δούμε τελικά ότι ο φόβος ο οποίος μας διακατέχει δεν είναι απέναντι στο θάνατο αλλά μπροστά στην ίδια τη ζωή, δηλαδή στην ευθύνη να αναλάβει ο καθένας τα χαρίσματά του, τις ικανότητες και δυνατότητες που έχει. Και αυτό πολλές φορές επειδή έχει ευθύνη μέσα μας τρομάζει. Οπότε κρυβόμαστε πίσω από το θάνατο γιατί φοβόμαστε στη ζωή στην πραγματικότητα. Τίθεται όμως ένα ερώτημα, ένα δίλημα. Έτσι, δεν πρέπει να μας απελευθερώσετε από αυτό το γιατί. Το τι πρέπει να επιλέξουμε, ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αυτό ακριβώς θα ασχοληθούμε σήμερα στην ομιλία μας και μέσα σε 6 κανόνες νομίζω θα απαντήσουμε σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Ας έχουμε και λίγο suspense. Πάντως καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε θερμά που για μία ακόμα φορά ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του δραστήριου εδώ Συλλόγου Πολυτέκνων και της Προέδρου, είσαστε κοντά μας. Κυρία Σαντωνιάδου, η οποία είναι η δεύτερη φορά, η οποία καταφέρναμε φέρω εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο δύσκολος ο χρόνος μου. Πριν 4 αλλά... χρόνια ή 5 ήσασταν εδώ. 4 χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, αλλά, κυρία, με χαρά, αυτή, με χαρά περιμένουμε να σας ακούσουμε, να σας απολαύσουμε. Γονέων, συζύγων, τέμων, αδελφών, συγγενών και φίλων, υγείας και θείας βοήθειας υπεραυτών, ύψη, ακόλου και γεωρία, και πάσχων, ημών και χώρα, απορρίς, λιγού, λιμού, συζού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίας, επιδομής από φίλων και φίλου, που λένε και φίλοι θανάτου, υπερβλήν, ανεχμενή και διάρκου, γενέσου, αγαθών και φυλάχων, θεωρημών, όπως πέσου και διασκεδάσε πάσα πριν και δώσω την κατεγόμενη με την τέση σε εμάς και στην κυβερνία σε αυτοποιητής και ρίξε εμάς. Ήσον κύριεσον κύριεσον. Επιδεώνεται και υπέρνησε που σε κύριε το Θεά κύριος ήλαιος και βρίσκεται στον εξαρτήρις ημών και ρίξον εμάς. Ελεήμω χάρη φιλάνθου, τες πρεσβείες των αθάρων και παραμόν του Αγίας αυτοποιητός της Νικουδιονύσης, θεία διδάρκους και κύριους λόγους αυτών, προστασίες του Γιώργου. Παλαιόνι πήγε το 18ο αιώνα, στο οποίο ήρθε από ψάστερο της Ανατολικής Τράκης και φυλάσσοντας τον ναό μας. Εκτελέσατε την παράκρισή της, διότι όλη αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα η οποία συνδέεται με ιστορικά και μονοδρομικά του ναού μας. Πρώτα απ' όλα η Παναγία της Αγιώτης και η Κυριακή που μας πέρασε. Και επίσης ο ναός κλείνει τα 39 χρόνια από τη θεμελίωση που θεμελιώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1984 και θεμελιώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1988. Τα 35 χρόνια δηλαδή της ενορίας της νέας εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου και της Οσίας Παρασκευής. Γι' αυτό το λόγο, όπως είδατε, εντελέσαμε την παράκληση για την Παναγία και την Κυριώτησα από την Κυριακή την είχαμε εδώ πέρα στο Σολέα και τώρα κιόλας την βάλουμε και πίσω ξανά στο προσκυνητάκι της και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η ομιλία από τον Πατέρα Λίδη. Ξανά λέω, καθορίζω τα αναπληκτικά λόγια πάνω